Ιωάννης, τες επτά εκκλησίες, τες εν τη Ασία, χάρη θυμήν και ειρήνη από Θεού, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, και από των επτά πνευμάτων ενώπιον του θρόνου αυτού και από Ιησού Χριστού, ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και λούσαντι ημάς από των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού, και επίησε ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, και από των επτά πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού και από Ιησού Χριστού. Έχουμε εδώ μία θαυμασία, αγαπητοί μου, αναφοράν, όπως θα δούμε, εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Η σύνταξη από ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος είναι σόλικος, δηλαδή ασύντακτο, ασύντακτος πρότασης. Θα έπρεπε να είτο από του όντος, όχι από ον, από του όντος. Όπως ομοίως σόλικον, μάλιστα φοβερά υπερβολικών, είναι εκείνο το ο ιν. Εκείνο το ιν είναι ο παρατατικός του ρήματος ιμι, που θα πει ήτο, και βάζει άρθρον εις το ρήμα. Άρθρον εις το ρήμα. Σαν να λέγαμε ο παίζω, ο γράφω. Τελείως ασύντακτο και άγνωστο εις τη γλώσσα μας. Αλλά πρόκειται, αγαπητοί μου, περί ενός σκοπίμου σολικισμού που δεν έχει τι άλλο παρά να προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνώστου. Αυτό το βλέπουμε ότι πρόκειται περί σκοπίμου σολικισμού και όχι απλώς γιατί προέρχεται από έναν αγράμματον άνθρωπον. Είναι η παρακάτω σύνταξη, η οποία είναι ορθή, που λέγει χάρις ημίν και ειρήνη από πνευμάτων, από των επτά πνευμάτων, σωστά, γενική, και από Ιησού Χριστού. Πολύ σωστά. Συνεπώς, ενώ τα παρακάτω είναι σε σωστή σύνταξη, αυτό είναι ασύντακτο. Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμεθα, ο Ιερός Σύγγραφος θέλει με αυτόν τον τρόπον να εκφράσει το άκλητον, διότι από ο Ον και ο Ιν, ο Ον θα πει ο υπάρχον, είναι μετοχή του ρήματος ημί. Όπως σας είπα, το Ιν είναι παρατατικός του ρήματος ημί. Θέλει να εκφράσει ο Ιερός Σύγγραφος το άκλητον και αναλύωτον και αιώνιον της υπό του Πατρός εκπροσωπουμένης εδώ θεότητος, όπως εφανέρωνε και το όνομα Γιαχβέ, το τετραγράμματον αυτό ιερόν και μυστηριώδες όνομα Γιαχβέ, που θα πει Κύριος ή Ον. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν Κύριος, αλλά ομοίως αναφέρουν και το Ον, ο υπάρχον. Αυτό το υπερφυσικόν, εις μεν των λόγων, το υπερφυσικό στοιχείο, εις μεν των λόγων, εκφράζεται με έναν σολικισμό. Εις δε των χώρων της αγιογραφίας, εκφράζεται με το αντιρεαλιστικόν. Γι' αυτό θα ειδείτε πολλούς παντοκράτορες σε τρούλους ζωγραφισμένους ή σε φορητές ακόμη εικόνες, χαρακτηριστικός μάλιστα ο παντοκράτορ της Μονής Δαφνίου. Έχει ένα εξαμβλωμένο χέρι, ένα χέρι με ρόζους, πλατή, φοβερό.
Δεν είναι εκείνο το ωραίο χέρι, το νατουραλιστικό, το φυσικό, το χυτό, το όμορφο, αλλά εκείνο το εξαμβλωτικό χέρι. Είναι πράγματι του αγιογράφου, λάθος, χονδροειδής άγνοια να τοποθετηθεί να τοποθετηθεί ζωγραφικά. Άπαγε, επίτηδες το κάνει, γιατί θέλει να εκφράσει με αυτό το εξαμβλωμένο χέρι, ένα χέρι υπερφυσικό που ευλογεί υπερφυσικά. Δεν είναι ανθρώπινο χέρι, είναι θείο χέρι. Και πώς θα εκφράσει το υπερφυσικό στοιχείο παρά με κάτι το οποίο είναι αντιρεαλιστικό, αντινατουραλιστικό. Γι' αυτό το λόγο δεν μας παραξενεύει το ότι βρίσκομαι εις των λόγων δια την έκφραση του υπερφυσικού στοιχείου των σολικισμών, το ασύντακτο, αυτό το από ον και ο ειν και ο ερχόμενος. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει σχετικά το εξής: «Χάρις ημίν και ειρήνη από τις τρισυποστάτου θεότητος». Δηλαδή, ο χαιρετισμός προς εσάς τους παραλήπτας που είσαστε οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, και ο χαιρετισμός είναι η χάρις και η ειρήνη από την τρισυπόστατον θεότητα. Δηλαδή, ο από ον και ο ειν και ο ερχόμενος είναι ακριβώς η περίπτωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και εξηγεί ο Άγιος Ανδρέας και λέγει: «Δια μεν γάρ του ον ο πατήρ δηλούται, ο χρηματίσας το Μωυσή, εγώ ημί λέγον ο ον. Δια δε του ο ειν ο λόγος ως ειν εν αρχή προς τον Θεόν. Δια δε του ο ερχόμενος ο παράκλητος ο αΐ επιφυτών της εκκλησίας τέκνης δια του Αγίου Βαπτίσματος». Ωραία τα λέγει ο Άγιος Ανδρέας, θαυμάσια. Λέγει λοιπόν ότι όταν λέγει «ον», εγώ θα έλεγα τούτο: όταν λέγει «από» του Θεού, «ον» και «ο ειν», εκεί «από του Θεού» θα βάζαμε άνω κάτω τελεία, θα βάζαμε εισαγωγικά, όπως ακριβώς όταν θέλουμε να πούμε τον τίτλο μιας εταιρείας ή ό,τι άλλο, μιας φράσεως στερεοτύπου, την αφήνουμε στη σύνταξή της όπως είναι και τη βάζουμε σε εισαγωγικά για να εκφράσουμε αυτό κατά αναλύω των τρόπων. Έτσι λοιπόν αυτή η έκφραση «ον» και «ον» και «ο ερχόμενος» είναι τρόπον τινά επεξήγησης της λέξεως «Θεός». Αυτό είναι. Και πράγματι ακούσατε το. Όταν θέλουμε να το δούμε πιο αναλυτικά, όταν λέγει «εγώ είμαι ο ον», πότε? Όταν ο Μωυσής ερώτησε το όνομα του Θεού. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου στο 3ο κεφάλαιο, στίχος 14. Είναι αξιομνημόνευτον χωρίων αυτό, παρακαλώ. Από ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, αξιομνημόνευτον χωρίων. Όπως και το 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Όπως και το 6ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Είναι παράλληλα. «Κύριε, ποιο το όνομά σου? Τι θα πω στους συμπατριώτες μου όταν θα πάω στην Αίγυπτο? Θα μου πούν ποιος Θεός σε στέλνει?» Και απαντάει ο Κύριος: «Εγώ είμαι ο ον, είμαι ο υπάρχον». Εάν λοιπόν υποτεθεί ότι ομιλεί εκεί ο πατήρ, εδώ τότε όταν λέγει «ον» είναι ο πατήρ. Όταν λέγει «ο ειν» είναι εκείνο που διατυπώνει ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής στο Ευαγγελιό του, που λέγει «εν αρχή ειν ο λόγος». Εις την αρχή, δηλαδή όταν έγινε η αρχή της δημιουργίας, υπήρχε ο λόγος. Συνεπώς αυτό το «ειν» αναφέρεται εις τον Υιόν. Ως προς δε
το ερχόμενος αναφέρεται εις τον παράκλητον, το πνεύμα του Άγιον, το οποίον ήλθε και μένει εις την Εκκλησία και αγιάζει τα τέκνα του Θεού δια του Αγίου Βαπτίσματος. Αλλά όμως θα μπορούσαμε ακόμη να σημειώσουμε τα εξής. Όταν λέγει «ον», όταν λέγει «ο ειν», όταν λέγει «ο ερχόμενος», αυτά και τα τρία περικλείουν το άπαν του χρόνου. Έχουν μέσα το παρόν όταν λέγει «ο υπάρχον», αυτός που υπάρχει τώρα. Και πάντα υπάρχει, φυσικά, και μόνο του το «ον» περιέχει εν εαυτό το όνομα «ον», και το παρόν και το παρελθόν και το μέλλον. Όμως κατά αναλυτικότερων τρόπων, εφόσον έχουμε το «ον», έχουμε το «οίν», δηλαδή αυτός που υπήρχε και αυτός που έρχεται και πάντα έρχεται, εδώ βλέπουμε να περικλείεται το άπαν του χρόνου, δηλαδή το παρόν, το μέλλον και το παρελθόν, εντός του οποίου χρόνου κινείται ο Θεός. Μπα! Ξεπερνά ο Θεός των χρόνων, είναι έξω και από το παρόν και από το μέλλον και από το παρελθόν, διότι για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Συνεπώς, δια της εκφράσεως αυτής της χρονικής θέλει να δείξει ότι ο Θεός είναι υπέρχρονος. Ακόμα η ονομασία που δίδεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο «ον» και «ο ειν» και «ο ερχόμενος», λαμβάνει μια εντελώς ιδιάζουσα χρειά. Δηλαδή, όταν λέγει «ο ον» και «ο ειν», που δείχνει κάτι που υπάρχει τώρα, κάτι που υπήρχε πρώτα, πάντα, αυτό εκφράζει τον Θεό και εκφράζει την θείαν φύση. Όταν λέγει «ο ερχόμενος», εδώ εκφράζει τον Θεό μέσα στην ιστορία, διότι ο Θεός δεν μετακινείται. Ορθά είχε πει ο Αριστοτέλης ότι είναι το πρώτο κινούν ακίνητον, που κινεί τα πάντα, είναι η αρχή της κινήσεως, η αρχή του παντός, αλλά αυτός ο Θεός μένει ακίνητος. Θα πει ακίνητος, αφού πληρεί τα πάντα δεν είναι δυνατόν να κινείται, διότι κινούμε όταν καταλαμβάνω ένα σημείο του χώρου, ενώ ένα άλλο δεν το καταλαμβάνω και πηγαίνω, φεύγω από το πρώτο μου σημείο και πηγαίνω στο δεύτερο σημείο δια να καταλάβω το δεύτερο σημείο. Τότε περπατώ, τότε πηγαίνω, τότε έρχομαι. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ο Θεός είναι πανταχού παρόν και δια των Θεών δεν υπάρχει το πήγαινε και έλα. Το πήγαινε και έλα αναφέρεται εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Συνεπώς, το ερχόμενος αναφέρεται εις την θείαν φύση που προσλαμβάνει την ανθρωπίνη φύση, εις τον Θεόν Λόγον που γίνεται άνθρωπος. Όπως εκείνο το του Κυρίου που είπε στους μαθητάς του, είναι στο κατ' Ιωάννη, υπάγω και έρχομαι, θα πάω και θα έρθω. Αυτό το υπάγειν και έρχεστε του Θεού, που κινείται ο Θεός μέσα στην ιστορία, αλλά πάντα με την ανθρωπίνη του φύση. Αλλά είναι ακόμη χαρακτηριστικό, αγαπητοί μου, ότι ενώ ο Θεός πάντοτε είναι ο υπάρχον εις χρόνων ενεστώτα που δείχνει τη διάρκεια, ταυτοχρόνως είναι και ο ερχόμενος που δείχνει πάντοτε, ενεστώς και εδώ με το χι ενεστώτος, που δείχνει πάντοτε ότι έρχεται. Έτσι βλέπουμε ότι ουδέποτε ο Θεός, ο αιώνιος Θεός, ο «ον», που πάντα έρχεται, ποτέ δεν άφησε τον κόσμο και την ιστορία, διότι ο Θεός πάντοτε έρχεται. Αλλά αυτό το πάντοτε που εκφράζει το «ο ερχόμενος» έχει και τις έκτακτες περιπτώσεις. Το βλέπουμε αυτό στην προς Εβραίους επιστολή ως εξής: «Έτι μικρόν όσον όσον ο ερχόμενος ήξει και ούχρονοι
λέγει ακόμα λίγο, να τώρα δα, όσον όσον. Αυτός που έρχεται θα έλθει. Ακούστε έκφραση, ο ερχόμενος ήξη. Αυτός που έρχεται πάντοτε θα έλθει. Μα πώς θα έλθει αφού έρχεται πάντοτε? Ε, λοιπόν αγαπητοί, και ούχρονοι, δεν θα αργήσει. Μα πώς θα δεν θα αργήσει αφού πάντα έρχεται? Ε, το ο ερχόμενος δείχνει τον Θεό που πάντα έρχεται μέσα στην ιστορία. Ο Θεός είναι πάντοτε μέσα στην ιστορία και εφορά, βλέπει τον κόσμο. Τα σύμπαντα εν χειρί Θεού, όλα είναι στο χέρι του Θεού. Αλλά εκείνο το ήξι θα έλθει είναι οι έκτακτες εμφανίσεις του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Ακόμα η διατύπωση ειρήνη από Θεού, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, σημαίνει το Θεόν Πατέρα μόνον. Βλέπετε ότι όπως να το δούμε το θέμα είναι τόσο πλούσιο. Λέγει πάλι ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ολόκληρη φράση τώρα αναφέρεται στον Πατέρα, και ον και ο ίν και ο ερχόμενος, του περιέχοντος εν εαυτό πάντων των όντων, την τε αρχήν, τα τε μέσα και τα τελευταία. Είναι η αρχή του παντός, που η αρχή, το μέσον και το τέλος βρίσκονται μέσα εις το Θεό. Θα δούμε ένα άλλο όνομα του Θεού, το Α και το Ω. Θα πει το Α η αρχή, το Ω το τέλος. Συνεπώς, εγώ είμαι το Α και το Ω, ήτι ό,τι έχει αρχή υπάρχει σε μένα, και ό,τι έχει τέλος υπάρχει σε μένα. Από μένα τα πάντα αρχίζουν και σε μένα τα πάντα τελειώνουν. Και πράγματι, εάν ολόκληρη η φράση αναφέρεται εις τον Πατέρα, τότε το ειρήνη από Θεού σημαίνει τον ένα τριαδικών Θεών, όπου διαφοροποιούνται τα επιμέρους πρόσωπα. Γι' αυτό βλέπουμε αμέσως παρακάτω να αναφέρονται τα επτά πνεύματα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, όπως θα δούμε, και εις τον Ιησού Χριστόν σαφώς, όπου τον θέτει τελευταίον χάριν αναδείξεως, όπως και αυτό θα το δούμε. Συνεπώς, αφού αναφέρει το Πνεύμα το Άγιον παρακάτω και πιο κάτω τον Ιησού Χριστόν, άρα το ον και ο ίν και ο ερχόμενος ολόκληρο δύναται να αναφερθεί μόνον εις τον Πατέρα. Και αναλύουμε περισσότερο. Και από των επτά πνευμάτων α ενώπιον του θρόνου αυτού εξυπακούεται το χάρις ημίν και ειρήνη. Πάντα μένει ο χαιρετισμός. Δηλαδή σε εσάς η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα, από τα επτά πνεύματα που είναι ενώπιον του θρόνου αυτού. Πρόκειται όμως δια το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, το οποίον προηγείται του δευτέρου προσώπου, βάζει το πρώτον και το τρίτον και μετά βάζει το δεύτερον, όπως σας είπα προηγουμένως, χάρη αναδείξεως του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, διότι πιο κάτω θα ασχοληθεί πλατύτερα ο Ιερός Ευαγγελιστής με το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και το οποίο πρόσωπο είναι το επίκεντρο ολοκλήρου του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Εδώ αγαπητοί, το Πνεύμα το Άγιον καλείται επτά πνεύματα ενώπιον του θρόνου του Θεού. Επί του θρόνου βεβαίως νοείται ο Πατήρ. Ο δε αριθμός 7 φανερώνει πληρότητα και τελειότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως εκφράζεται ωραιότατα εις τον προφήτη Ισαΐαν, αυτή η επταπλή ανάδειξη των ιδιωτήτων ή των χαρισμάτων ή των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας εις το 11ο κεφάλαιο, στίχος 2, τα εξής.
θα ζηλεύατε άμα τα ακούγατε. Που μάλιστα χρησιμοποιούμε όλα αυτά όταν έχουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο ιερός συντάκτης των τροπαρίων εκεί παίρνει από την Αγία Γραφή όλα αυτά για να τιμήσει το Πνεύμα το Άγιο. Γράφει λοιπόν ο Ισαΐας: Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Το ίδιο Πνεύμα Άγιον, το ένα και αδιαίρετον, διαιρεί τα χαρίσματα. Αυτό δε μένει ένα και αδιαίρετον. Έτσι εκφράζεται το Πνεύμα το Άγιον ως επτά πνεύματα. Αντιληφθήκατε λοιπόν γιατί το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει για τα επτά πνεύματα. Είναι το ένα Άγιο Πνεύμα. Εδώ μια μικρή παρένθεση ερμηνευτική. Όπως τα ξέρετε, μέθοδος είναι, την οποία χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Η λέξη σε επτά πνεύματα μήπως κάπου αλλού υπάρχει στη Γραφή? Και εκεί τι λέγει και πώς αναφέρεται? Και μόνον έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε πραγματικά και ορθά τον Λόγο του Θεού. Αλλά γιατί όμως το Πνεύμα το Άγιον εκφράζεται ως επτά πνεύματα? Πρώτον, δια το έτοιμον και που είναι ενώπιον του θρόνου του ουρανίου Πατρός, δια το έτοιμον και πρόχειρον προς αποστολήν επισκοπό αγιαστικό. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού περιμένει ανά πάσα στιγμή να ορμήσει. Χρησιμοποιώ τη λέξη ορμό. Θυμηθείτε στην Πεντηκοστή, οικούστη ως άνεμος, ως πνοή βιαία, δηλαδή άνεμος ορμητικός. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λέξη ορμό. Έτοιμο να ορμήσει στον κόσμο για να δώσει τα χαρίσματά του από την υπερβολή της αγάπης που έχει το Πνεύμα το Άγιον στον κόσμο. Τι περιμένει όμως? Την βουλή του Θεού, του Πατρός, και των δρόμων που θα ανοίξει ο Υιός. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εργάζονται την σωτηρία του κόσμου. Εκείνο που και άλλοτε σας έχω πει το υπέροχο, ότι το Πνεύμα του Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων, επάνω της αβύσσου, επάνω των υδάτων. Όταν έγινε ο κόσμος, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, είδε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της αβύσσου και λίγο πιο κάτω επάνω των υδάτων. Και ότι το Πνεύμα του Θεού, όπως ενεφανίστη με την εικόνα της περιστεράς, μας δίδει ωραιότατα την εικόνα του πουλιού που έρχεται να εποάσει τη ζωή μέσα στα νερά. Γιατί πράγματι η πρώτη ζωή ενεφανίστη μέσα στα νερά, και τρόπον τινά τα αγκαλιάζει τα νερά το Πνεύμα του Θεού, τα θερμαίνει, τα κλωσά, τα εποάζει, τα κλωσά, και ξεπετιέται μέσα από τα νερά η ζωή. Τι ωραίο! Λέγει ο αυτός προφήτης, συγγνώμη, όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Χάρις ημίν και ειρήνη από των επτά πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού», αυτό θέλει να δείξει, ότι τώρα θα έρθει σε εσάς η χάρη και η ειρήνη από το Πνεύμα του Θεού. Δεύτερον, το Πνεύμα του Θεού εξαποστέλλεται τόσο υπό του Πατρός όσον και υπό του Υιού. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος, Ιωάννης 15,26, όταν έλθει ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω, που εγώ θα στείλω, εγώ ο Υιός,
ημίν σε σας παρά του Πατρός από τον Πατέρα, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, ώστε το πνεύμα του Άγιον εξαποστέλλεται και από τον Πατέρα και από τον Υιόν, αλλά εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Ή αν με ρωτήσετε τι θα πει αποστέλλεται, θα σας πω, αγαπητοί μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αν μου πείτε τι θα πει εκπορεύεται, θα σας απαντήσω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εάν καταλάβεις τι θα πει ότι ο Πατήρ γεννά τον Υιόν, άλλο τόσο θα μπορείς να αντιληφθείς τι θα πει το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα. Μένομαι μόνο, αγαπητοί, σε αυτές τις εκφράσεις οι οποίες αποτελούν δοξολογία του Θεού, διότι εκφράζουν μια ακρίβεια ως προς τα σχέσεις των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς όλα αυτά πως νοούνται στην ζωή της Αγίας Τριάδος. Ακόμη το ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως 3,1 μας λέγει, και το αγγέλο, λέει εκεί ο Χριστός στον Ιωάννη, της εν σάρδεσιν εκκλησίας γράψον, τάδε, λέγει, ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού. Τούτα, λέγει, εκείνος που έχει τα επτά πνεύματα του Θεού, δηλαδή που έχει το πνεύμα το Άγιον, το οποίο αποστέλει με τα χαρίσματά του. Ακόμη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο πέμπτο κεφάλαιο, μας γράφει ο Ευαγγελιστής, και είδον εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένων. Στεκόνταν, ήταν όμως σαν σφαγμένο. Πώς στεκόνταν και ήταν σαν σφαγμένο, όταν θα φτάσουμε στο εκείνο σημείο θα το αναλύσουμε. Έχουν κέρατα επτά, είχε επτά κέρατα και επτά οφθαλμούς, τα οποία είναι αισί τα επτά πνεύματα του Θεού αποστελόμενα εις πάσαν την γη. Είναι μεγαλόπρεπες εικόνες, φοβερές εικόνες, που θέλουν να δείξουν πως το πνεύμα του Θεού αποστέλλεται γεμάτο από τα χαρίσματά του, γιατί ο αριθμός 7 είναι συμβολικός, είναι σχηματικός, θέλει να δείξει το πλήθος. Έρχεται φορτωμένο να δώσει τα δώρα του, το πνεύμα του Θεού εις τον κόσμο. Αλλά ακόμη το πνεύμα το Άγιον είναι μπροστά εις τον θρόνο του Θεού ως επτά πνεύματα, διότι είναι διεισδυτικόν. Δηλαδή διεισδύει το πνεύμα το Άγιον παντού. Θυμηθείτε εκείνο που λέει ο Κύριος, ότι το πνεύμα το Άγιον ερευνά και τα βάθη του Θεού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς είναι Θεός, διεισδύει μέσα εις αυτήν την ουσία του Θεού. Λέγει πάλι το βιβλίο της Αποκαλύψεως 4,5, ο πρώτος αριθμός είναι κεφάλαιο, ο δεύτερος αριθμός είναι το χωρίον, και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ και επτά λαμπάδες, επτά λαμπάδες πυρός και όμενε ενώπιον του θρόνου αισί τα πνεύματα του Θεού. Και έχουν αυτές οι λαμπάδες που είναι τα πνεύματα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ωραία μας το λέγει ο προφήτης Ιεζεκιήλ αυτό, αγαπητοί, ως εξής. Και εν μέσω, προσέξετε, γιατί λέγω πότε Ισαΐας και πότε Ιεζεκιήλ, αγαπητοί μου, οι εικόνες είναι κοινές. Οι εικόνες είναι κοινές στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, για να δούμε ακριβώς ότι υπάρχει η συμφωνία. Και εν μέσω των ζώων των τεσσάρων όρασης ως ανθράκων πυρός και ομέρων, είδα σαν κάρβουν αναμένα ως όψεις λαμπάδων συστρεφωμένων, σαν λαμπάδες κεριά, λαμπάδες που ήταν αναμένες και στριφογύριζαν, όχι επάνω σε ένα κυροπήγιον, αλλά στριφογύριζαν. Και αναμέσαν των ζώων και φέγγος του πυρός, και εκ του πυρός εξεπορεύεται ο αστραπή.
Τι δείχνει? Ότι συστρέφονται οι λαμπάδες του πυρός. Το Πνεύμα το Άγιον διεισδύει παντού. Γνωρίζει τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτε που να του ξεφεύγει. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστική αυτή η διεισδυτικότης, όπως μας την σημειώνει ο προφήτης Ιεζεκίλ, γιατί δείχνει την παγνωσία του Θεού. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Το Πνεύμα το Άγιο που είναι Θεός τα γνωρίζει όλα. Ενθυμίστε στην Παλαιά Διαθήκη ότι πρώτης κυβωτού υπήρχε μια επτάφωτος λιχνία. Το γνωρίζουμε αυτό και από τα θρησκευτικά του σχολείου μας. Η κυβωτός της Διαθήκης είναι τύπος του θρόνου του ουρανίου πατρός. Και πρώτης κυβωτού ήταν η επτάφωτος λιχνία. Είναι τα επτά πνεύματα του Θεού έτοιμα να σταλούν εις τον κόσμο για να του δώσουν του κόσμου τα επτά πνεύματα, το Πνεύμα το Άγιον, να του δώσει τα χαρίσματά του. Και από Ιησού Χριστού, ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχων των βασιλέων. Και από Ιησού Χριστού υπονοείται το χάρις, ημίν και ειρήνη. Δηλαδή έχετε τη χάρη και την ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, από τα επτά πνεύματα που είναι το Άγιον Πνεύμα, από τον Ιησού Χριστόν. Βλέπετε, μπαίνει τελευταίος ο Χριστός. Μπαίνει τελευταίος χάρη αναδείξεως. Είναι το δεύτερο πρόσωπο. Αλλά η αναφορά σαφώς εδώ, εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Προσέξατε, παρατηρείται καινούριος ολικισμός. Σολικισμός τα οποία συνταξία. Η ορθή γραφή είναι «και από Ιησού Χριστού του μάρτυρος του πιστού». Αλλά τι λέγει? «Και από Ιησού Χριστού ο μάρτυρος ο πιστός». Βάζει ονομαστική αντί να βάλει γενική. Και αυτό γίνεται πάλι χάρη αναδείξεως μιας καινούργιας τριμερούς, ενός καινούργιου τριμερούς επιθετικού προσδιορισμού που αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν. Ποιος είναι αυτός ο τριμερής επιθετικός προσδιορισμός? Πρώτον, ο Χριστός είναι ο μάρτυρος ο πιστός. Δεύτερον, ο πρωτότοκος των νεκρών. Και τρίτον, ο άρχων των βασιλέων της γης. Και στα τρία αυτά κατηγορήματα ονόματα αναφέρονται, και τα τρία, συγγνώμη, αναφέρονται εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά προσέξατε, εις την ανθρωπίνη του φύση, όχι στην θείαν. Εξάλλου δεν λέγει και από του Υιού του Θεού, αλλά λέγει και από του Ιησού Χριστού, που αναφέρονται εις την ανθρωπίνη φύση του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Διότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκεί θέλει να φτάσει. Θέλει να μας παρουσιάσει ανάγλυφο τον Ιησού Χριστόν, που είναι το κέντρο της ιστορίας και όλων των γεγονότων που θα μας περιγράψει εν οράματι εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και που αυτά θα λάβουν χώρα σαν ιστορικά γεγονότα. Και το πρώτο, ο μάρτης ο πιστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός λέγεται μάρτης πιστός? Καταρχάς, μάρτης πιστός θα πει αξιόπιστος μάρτης. Όπως τα λέγαμε στο δικαστήριο, έχουμε πιστόν μάρτυρα, δηλαδή αξιόπιστον μάρτυρα. Και που σημαίνει ότι ο μάρτης ό,τι λέγει είναι αληθινόν. Αλλά μάρτης πιστός αναφέρεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Λέγει επί παραδείγματι ο 88 ψαλμός, στίχος 38, και όσοι σελήνη κατηρτισμένοι εις τον αιώνα, και ο μάρτης εν ουρανώ πιστός. Ώστε λοιπόν ποιος είναι ο πιστός μάρτης? Ο Γιαχβέ. Αλλά όταν αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο μάρτης ο πιστός, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο Γιαχβέ, ο Κύριος.
ώστε ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ. Μάλιστα. Πού είναι οι χιλιαστέ που λέγουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιαχβέ, δεν είναι ο Κύριος, αλλά είναι κτίσμα. Ο βλάσφημοι άνθρωποι, βλάσφημοι άνθρωποι, φοβεροί. Ακόμα, αγαπητοί, λέγεται μάρτης πίστος για δύο λόγους ο Χριστός. Ως μαρτυρή σας τη αληθεία. Ενθυμίστε όταν τον ερώτησε ο Πιλάτος, ποιος είσαι, και εκείνος απαντά, ο Κύριος, εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο. Γι' αυτό γεννήθηκα, γι' αυτό ήρθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Εκείνο το είχαμε αναλύσει πέρσι, εκείνο το τι εστιν αλήθεια του Πιλάτου, που είπαν μερικοί τι κρίμα, δεν κάθισε ο Πιλάτος να ακούσει τι εστιν αλήθεια, διότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, τι είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή που σας βλέπω είσαστε εσείς, και αυτή τη στιγμή που με βλέπετε είμαι εγώ. Είναι αλήθεια? Για σκεφτείτε αλήθεια, μήπως βλέπετε αυτή τη στιγμή κανένα όνειρο? Για τσιμπήστε λίγο το χέρι σας, μήπως κοιμόσαστε και βλέπετε όνειρο? Θα μου πείτε, τι ονειρώδη πράγματα είναι αυτά, πάτερ, που μου λέτε? Αυτά είναι τρελά. Δεν είναι καθόλου τρελά. Δεν είναι καθόλου τρελά. Δεν ξέρουμε τι είναι η αλήθεια. Γι' αυτή αγωνιζόμαστε, για την αλήθεια. Όταν ο Πίλατος βγήκε έξω, ο δυστυχισμένος, ερώτησε τι είναι η αλήθεια, θα μπορούσε να του υποθεί όχι τι είναι η αλήθεια, αλλά ποιος είναι η αλήθεια. Την είχε μπροστά του την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Χριστός. Δεν λέγει ήρθα να σας πω μερικά πραγματάκια. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Δύο πράγματα ενδιαφέραν και ενδιαφέρουν και θα ενδιαφέρουν πάντοτε τον άνθρωπο. Το μεγάλο θέμα αλήθεια και το μεγάλο θέμα ζωή. Η αλήθεια και η ζωή είναι, θα λέγαμε, η πόλη του άξονος που στρέφεται ολόκληρη πάντοτε η ανθρωπότης και αγωνιά. Και όμως αυτός ο άξον με τους δύο αυτούς πόλους είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Ήρθα λοιπόν να σας πω την αλήθεια, να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Και ποια, Κύριε, είναι η αλήθεια? Εγώ είμαι η αλήθεια. Αλλά εγώ είμαι η αλήθεια σημαίνει αυτό που θα σας πω, και ό,τι θα είναι και ό,τι θα σας λέω θα είναι πάντοτε το αληθινό. Και εμπροκειμένο, η αλήθεια περί Θεού, η αλήθεια περί ανθρώπου, η αλήθεια περί κόσμου και η αληθής εξ όλων αυτών, λατρεία του αληθινού Θεού και η αγάπη του αληθινού Θεού. Γι' αυτό ξέρετε, έξω από τον Ιησού Χριστό, αγαπητοί μου, σκοτάδι βαθύ. Βλέπετε, οι φιλόσοφοι αγωνίζονται, ή όχι αντιφατικοί μεταξύ των, ο καθένας με τον εαυτόν του είναι αντιφατικός. Δεν ξέρουν ούτε τι λέγουν, ούτε περί τίνων διαβεβαιούνται. Ωστόσο, εάν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε υπόψη μας, δεν γνωρίζουμε τον Χριστό, μέσα σε ένα σκοτάδι βρισκόμεθα. Να είμαι θα ευτυχής. Να είμαι θα ευτυχής, γιατί μπορούμε να γνωρίζουμε τον Χριστό, ή τουλάχιστον είμαστε στο δρόμο να τον εγνωρίσουμε. Ακόμη είναι μάρτης αξιόπιστος για ό,τι θα πει, γενικά και ειδικά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Άρα, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ό,τι γράφει είναι αξιόπιστο. Εκείνο που θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος και πάθης αποδοχής άξιος, είναι αξιόπιστος ο λόγος του Θεού και άξιος πάσης αποδοχής. Αλλά συχνά στην Αποκάλυψη ονομάζεται ο Χριστός μάρτης αληθινός. Συγκεκριμένα στο βιβλίο, στο κεφάλαιο 3, λέει, αξίζει να το πούμε από τώρα,
και το αγγέλο της εν Λαοδικία Εκκλησίας γράψαν. Τα δε λέγει ο αμήν. Κοιτάξτε εδώ άλλος ελικισμός. Ο αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός. Τρία ονόματα του Ιησού Χριστού. Ο αμήν, η λέξη είναι εβραϊκή και δεν μπαίνει άρθρο, βάζει άρθρο όμως. Άρθρο θα βάλει και ο Απόστολος Παύλος και θα πει για τον Χριστόν ότι είναι ο αμήν, ο ναι, ο αμήν, ο βέβαιος. Αμήν εβραϊκά θα πει ήρθε να γίνει, έτσι είναι, αυτό είναι, όπως είναι, έτσι είναι. Δηλαδή βεβαίως. Λοιπόν, ο αμήν θα πει ο βέβαιος, ο μάρτης ο πιστός και ο αληθινός. Τρία συνώνυμα κατά συσσόρευση που δείχνουν την βεβαιότητα της πιστότητας. Αλλά ο Χριστός είναι μάρτης πιστός, αγαπητοί μου, και ως υποστάς μαρτύριον. Επειδή μαρτύριον σταυρικών ανήλθε επί του σταυρού χάρη της μαρτυρίας της αληθείας, επειδή η μαρτυρία της αληθείας συνεπάγεται παθήματα και δεινά εκ μέρους του δαιμονοκρατουμένου κόσμου, δι' αυτών των λόγων η λέξη μαρτύριον αποβαίνει ταυτόσιμος με την ομολογία της αληθείας αλλά και με τα παθήματα. Έτσι όταν λέγουμε μάρτης, εννοώ τόσο ότι λέγω την αλήθεια όσο και ότι υφίσταμαι μαρτύριο. Βλέπετε, η αλήθεια όταν προσφέρεται εις τον κόσμο προσφέρεται με το μαρτύριο. Γι' αυτό αλήθεια και κακοπαθήματα είναι στενά στεναδεμένα, τόσο στενά ώστε η ιδία λέξης να εκφράζει και τα δυο. Γι' αυτό θα γράψει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής 6,9 και ότε ίνιξε την πέμπτη σφραγίδα είδων υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν ημίχων. Γιατί εσφάγησαν? Δια των λόγων του Θεού, διότι έδωσαν την μαρτυρία του λόγου του Θεού, γι' αυτό εσφάγησαν. Πολύ παραπάνω δε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο απόλυτος μάρτης ο πιστός, διότι έφερε εις εμάς πλήρη την αλήθεια και χάρη αυτής κατεστάθη πρωτομάρτης μαρτυρήσας επί του Σταυρού. Το δεύτερο όνομα του Χριστού είναι ο πρωτότοκος των νεκρών. Έχετε σκεφτεί, αγαπητοί μου, πόσα ονόματα έχει ο Χριστός? Πάρα πολλά, πλήθος, πλεισμονή. Λέγεται πύλη, λέγεται κλέπτης, όπως σας έλεγα μια τελευταία φορά. Λέγεται ποιμήν, λέγεται μάνδρα, λέγεται ο αμήν, λέγεται ο μάρτης ο πιστός, λέγεται ο αληθινός. Πλήθος ονόματα μέσα στην Αγία Γραφή. Όλα αυτά αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, νέο όνομα, ο πρωτότοκος των νεκρών. Εδώ δίδεται μία μαρτυρία άκρος σπουδαία. Πιστοποιείται η ταυτότης του μαρτυρούντος προς τον Ιωάννη. Ποιος του ομιλεί? Ο Ιησούς Χριστός. Και τι του λέγει? Του λέγει ότι είναι ο πρωτότοκος των νεκρών. Βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν μας το λέγει αυτό. Μας λέγει ότι έχετε τη χάρη και την ειρήνη από τον Ιησού Χριστόν που είναι ο πρωτότοκος των νεκρών. Πιο κάτω όμως θα μας πει ο Χριστός στον Ιωάννη: εγώ είμαι εκείνος που εγενόμην νεκρός και ειδού ζω. Έγινα νεκρός και να ζω. Πώς, Κύριε, εσείς αναστήθη? Αλλά η ανθρωπίνη πάντοτε φύσης. Λοιπόν, τι σημαίνει ο πρωτότοκος των νεκρών? Είναι ο αιώνιος Θεός που έγινε άνθρωπος, απέθανε επί του Σταυρού, ανέστη και ζει ως θεάνθρωπος αιωνίος. Μάλιστα, στο 18 χωρίο του αυτού κεφαλαίου γράφει τα εξής: εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος.
άλλο όνομα του Χριστού, ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών. Αλλά όταν λέγει είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, ομιλεί ως Θεός, διότι κανένας άνθρωπος δεν είναι πρώτος και έσχατος, διότι το α και το ω δεν υπάρχει σε κανέναν άνθρωπο παρά μόνο στον Θεό, και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είναι εις ενεστώτα χρόνο ζών παρά μόνο ο Θεός, και γενόμην νεκρός, έγινα νεκρός πως ως άνθρωπος. Συνεπώς και ιδού ζών ημί, και να είμαι ζωντανός, ζω, δηλαδή αναστήθηκα εις τους αιώνας των αιώνων, δηλαδή ως θεάνθρωπος. Όχι τώρα ούτε ως Θεός ούτε ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος εις τους αιώνας των αιώνων. Και έχουν τα σκλής, έχουν τα σκλής του θανάτου και του άδου. Κρατάει τα κλειδιά του θανάτου και του άδου, δηλαδή ο νικητής του θανάτου και του άδου. Καλείται ο Χριστός πρωτότοκος των νεκρών, όπως λέγει ο Ζυγαρδινός πολύ ωραία, ως πρώτος εκραγής της του άδου γαστρός, εις την δια της Αναστάσεως παλιν ζωίαν και αηζωίαν. Σαν να βγήκε από την κοιλιά του άδου, αφού η κοιλιά του άδου εξεράγει, σαν να λέγαμε όπως μια γυναίκα που δεν γεννάει φυσιολογικά και της γίνεται κεσαρική τομή. Αν επιτρέπετε να πω, όχι κεσαρική τομή, αλλά μια κλωτιά στην κοιλιά και να βγει το παιδί απ' έξω. Το ρήμα εκραγής αυτό δείχνει. Είναι εκείνος που κατέβηκε στον Άδη και συνέτριψε τους μοχλούς του αιωνίων θυρών, αιωνίων πυλών, δηλαδή τον κατάκλυστο Άδη που δεν μπορούσε ποτέ να βγει κανείς από εκεί. Άρα λοιπόν είναι ο πρώτος που εξεράγει, βγήκε με δίαιο τρόπο από την κοιλιά του Άδου, και ως πρωτότοκος των νεκρών τον καταγράφηκε ο Απόστολος Παύλος. Λέγει εις την Κολασσαΐς επιστολή του, και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως εστίν αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ή να γέννηται εν πάση αυτός πρωτεύων. Γιατί πρωτεύων? Διότι αυτός είναι πρωτεύων σε όλα και εμείς ακολουθούμε. Πρώτος νεκρός που αναστήνεται, εμείς είμαστε από πίσω, δεύτερη, τρίτη. Και όπως πάλι γράφει ο Απόστολος Παύλος, πρωτότοκος ως πρωτεύων και ως εγγυητής και της δικής μας Αναστάσεως. Λέγει Α' Κορινθίους 15,20, μην είδε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχή των γεκοιμημένων εγένετο. Πώς έγινε η απαρχή? Έγινε η απαρχή, το ξεκίνημα, ο πρωτότοκος για να ακολουθήσουν οι πολλοί. Και τέλος το τρίτο όνομα του Χριστού, ο άρχον των βασιλέων της γης. Αποτελεί αυτός ο τίτλος όνομα απήχηση εκείνης της περιφήμου ομολογίας του Κυρίου ενώπιον του Πιλάτου, ότι είναι όντως βασιλεύς. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν απαντά ο Κύριος εις τον Πιλάτον, η βασιλεία η εμή, η δική μου η βασιλεία, ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου, είπενουν αυτό ο Πιλάτος, ουκούν βασιλεύς εσύ, ώστε λοιπόν είσαι βασιλιάς? Απεκρίθη Ιησούς, σύ λέγεις ότι βασιλεύς ημί εγώ, δηλαδή είμαι όπως το λέγεις, είμαι βασιλεύς. Ώστε λοιπόν ο Χριστός αγαπητοί μου είναι βασιλεύς, είναι εξουσιαστής, εξουσιαστής της ιστορίας, είναι παγκόσμιος κριτής, είναι θριαμβευτής. Και ακριβώς αυτό το τελευταίο όνομα του Χριστού αποτελεί και το θέμα της Αποκαλύψεως, που είναι η κεντρική ιδέα του βιβλίου. Ούτι, λέγει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, Αποκάλυψης 17,14, ούτι ποιοι? Οι πιστοί,
μετά του αρνίου πολεμήσουσι και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί και βασιλεύς βασιλέων και η μεταυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή. Πώς και γιατί θα νικήσει? Διότι είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο βασιλεύς των βασιλέων. Όπως βλέπουμε, αγαπητοί μου, έχουμε εδώ τρεις επιθετικούς, όπως σας είπα προηγουμένως, προσδιορισμούς, ονόματα του Ιησού Χριστού. Αυτά αποτελούν μεταξύ των μια φυσική κλίμακα. Αυτός που ήλθε να μαρτυρήσει την αλήθεια, αυτός που χάριν αυτής απέθανε και ανέστη και ενίκησε τον θάνατον, όχι μόνο για τον εαυτόν του αλλά και για όλους τους ανθρώπους, που τελικά θα σταθεί θριαμβευτής ως θριάνθρωπος, βασιλεύς και Κύριος πάντων των βασιλέων και αρχόντων της γης. Τα τρία αυτά ονόματα του Ιησού Χριστού διαγράφουν με συντομία την όλη πορεία του Θεού Λόγου μέσα στην ιστορία. Έρχεται, δίνει τη μαρτυρία, υφίσταται μαρτύριον και βγαίνει από την ιστορία, αφού την παίρνει μαζί του με την Ανάστασή του και την Ανάληψή του, την παίρνει μαζί του και την πηγαίνει ή την μεταβάλλει σε Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε αυτό που σας είπα. Μπαίνει μέσα στην ιστορία, μαρτυρεί για την αλήθεια, πεθαίνει για την αλήθεια, αναστήνεται, αναλαμβάνεται και με την τελική κρίση παίρνει ολόκληρη την ιστορία, ολόκληρη την κτήση και την κάνει Βασιλεία του Θεού. Πέστε μου, ποιο βιβλίο ποτέ μπορούσε να σταθεί μεγαλειοδέστερο που ποτέ εγγράφει εις την παγκόσμια φιλολογία? Ποιο βιβλίο έξω από το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Πελώρια θέματα, τεράστια θέματα. Αν, αγαπητοί μου, μένουμε σε θεολογικά σημεία και επιμένουμε σε αυτά, θα πω για μια ακόμη φορά που πολλές φορές το έχω τονίσει, πρέπει να αρθούμε, πρέπει να σηκωθούμε, πρέπει να ανεβούμε ψηλά. Μη μένουμε μόνο απλώς να πούμε ότι θα είμαι ένας καλός άνθρωπος και έτσι με τον τρόπο αυτόν να ζω μια ναυτάρκεια πνευματική, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα όριον πνευματικής λιμοκτονίας. Ξέρετε, στα οικονομικά υπάρχει αυτό το όριο λιμοκτονίας, το starvation limit, το όριο λιμοκτονίας στην πνευματική ζωή. Εάν υπάρχει, εμείς το θέτουμε το όριο, και το θέτουμε το όριο αυτής της πνευματικής λιμοκτονίας όταν θέλουμε να μένουμε ευχαριστημένοι με μερικά ψυχία μιας κάποιας θρησκευτικής γνώσης. Όχι, αγαπητοί, όχι. Πρέπει τα παιδιά του Θεού να χορταίνουν το ψωμί του Θεού, και το ψωμί του Θεού είναι ο Άτος, ο εκ του ουρανού καταβά, ο Θεός Λόγος, που έδωκε τον εαυτόν του προσβρόσιν, προσβρόσιν αισθητήν, για να μπορέσουμε μέσα εις αυτήν την βρόσιν του ουρανίου άρτου να είδομε τον Θεόν Λόγο. Γι' αυτό, αγαπητοί, μη διαμαρτυρηθείτε αν προσφέρετε λίγη θεολογία. Δεν είναι πάρα πολύ, λίγη θεολογία. Απλώς είναι ο άρτος που τρέφει τα παιδιά του Θεού.
Καληνύχτα. 50. 50.